Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε, έτσι αυτή είναι η ατάκα μου τις τελευταίες νύχτες της Τρίτης. Καλωσορίσατε σε αυτή την εκπομπή που ως στόχο έχει να σας εμπλουτίσει τις πληροφορίες που θέλετε να ξέρετε για θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, γενικά θέματα για να είναι ένα σπίτι χαρούμενο. Γιατί ένα σπίτι για να είναι χαρούμενο χρειάζεται έτσι ηθικούς που να απαντούν στα σωστά ερωτήματα τα δικά σας, γιατί πολλές φορές ρωτάμε και πράγματα που δεν έχουν ουσία. Εμείς εδώ θα απαντήσουμε ερωτήσεις απλές, καθημερινές, που αφορούν την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας. Μια γυναίκα που περιμένει ένα παιδάκι, θέλει να ξέρει, και εμείς θα της απαντήσουμε σήμερα στο χαρούμενο σπίτι τις απαντήσεις τις σωστές, με έναν εξαιρετικά καλό και γοητευτικό καλεσμένο γιατρό, που από τον πατέρα σου μέχρι και σε εσάς τα παιδιά του έχετε κάνει τεράστια ιατρική επιτυχία στη Λεμεσό και σας ξέρουν και στις άλλες πόλεις. Ο Χρήστος Ολιασίδης είναι εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, και θα μας μιλήσει για την εγκυμοσύνη, την πρώιμη εγκυμοσύνη, και θα μας απαντήσει έτσι ερωτήσεις απλές καθημερινές που θα σου κάνουν και εκεί έξω όταν σε βλέπουν καθημερινά στο γραφείο. Όπως ας πούμε, τι αισθάνεται μια γυναίκα μόλις μείνει έγκυος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που λένε, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αλήθειες και ποιες τα ψέματα. Το κλασικό λένε ότι νιώθουν εντονή τη ζαλάδα, που και αυτό θα ισχύει. Αλλά εσείς θα μας απαντήσετε την πρώτη ερώτηση που σας θέσαμε. Ωραία, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ωραία. Μια γυναίκα όταν αντιληφθεί μια εγκυμοσύνη, αλλάζει το σώμα της να δρά διαφορετικά. Μπορεί στα αρχικά στάδια να νιώθει κάποια πονάκια κάτω στην κοιλιά, να είναι κάτι σαν πόνη περίοδου, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να νιώθει κάποιον πόνο στο στήθος, και μπορεί να έχει αναγούλες, ζαλάδες ή να κάνει και μετούς. Όταν εννοείται να έχει πόνο στο στήθος, εννοείται σαν που λέμε εδώ στην Κύπρο σουβιά. Κάτι παρόμοιο. Κάτι δηλαδή, λέξεις που έχουμε και λέμε εμείς τώρα εδώ στην Κύπρο, και έχουμε και πολλές λέξεις που είναι τουρκικές και τις χρησιμοποιούμε και εμείς και δεν ξέρουμε ότι είναι τουρκικές. Ναι, μπορεί να πούν ότι νιώθουν μια σουβλιά στην κοιλιά τους ή νιώθουν φουσκωμένο το στήθος, λες και θα αδιαθετήσουν ή κάτι. Νομίζω ότι σταματάει και η εμμήνη ρίση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βεβαίως. Ποια είναι τα αρχικά συμπτώματα μιας εγκυμοσύνης? Εντάξει, αυτό που έχω αναφέρει, ότι θα νιώσει έναν πόνο στην κοιλιά της, θα μπορεί να έχει λίγο αιματάκι στην αρχή, μπορεί να νιώσει ζαλάδες, να κάνει κάποιους εμετούς, και καταρχήν μια κοπέλα θα έχει καθυστέρηση περίοδου. Οπότε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, θα αρχίσει να λέει μήπως είμαι έγκυος, και μετά θα το ψάξει περισσότερο. Τίποτα. Το αντιληφθεί δηλαδή μια κοπέλα που πιθανόν τώρα και να μας βλέπει και καταλάβει ότι περιμένει παιδάκι, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει? Okay, στα πρώτα στάδια εγκυμοσύνης, καταρχήν κλείει ένα ραντεβού με τον γυναικολόγο της, ή αν δεν έχει γυναικολόγο, βρίσκει ένα γυναικολόγο για να πάει να την εξετάσει. Και πρέπει να προσέχετε, πρέπει να πηγαίνετε σε ένα γιατρό, σε ένα γυναικολόγο. Δεν γίνεται από μόνες σας ό,τι σας κατεβεί από το κεφάλι να κάνετε. Και σας το λέω πολύ φιλικά, γιατί έχουμε αναπτύξει μια σχέση πολύ φιλική, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και είναι σε αυτά που συνεχίζαμε να μας λέτε εσείς, ότι με το που θα το αντιληφθεί μια κοπέλα ότι περιμένει ένα παιδί, ότι θα πρέπει να πάει σε ένα γυναικολόγο. Όταν δεν έχει, να πάει σε ένα καλό γυναικολόγο. Εγώ θα έλεγα να έρθει και σε σένα, και έχουμε και πάρα πολλούς καλούς έτσι στην Κύπρο. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολλοί γιατροί μας. Γιατί συνήθως στην Κύπρο πάνε έτσι σε χώρες έτσι πολύ δυνατές σε σχέση με τη μάθηση, και είναι καλό να πηγαίνουν. Σίγουρα. Ο γυναικολόγος κάθε γυναίκας σίγουρα θα κάνει τη γυναικολόγη εξέταση, όπως αναφέρατε πριν για τεστ Παπα-Νικολάου, γενική εξέταση για κύστες, σίγουρα για την εγκυμοσύνη, άλλα προβλήματα στην μηνόπαυση, αλλά είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ, πριν έρθει κοντά σε εσάς μία κοπέλα, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το καταλάβει? Βέβαιως. Μπορεί να πάει σε φαρμακείο, να πάρει το τεστ κύσεως, στο οποίο σε ένα δοχείο με ούρα τοποθετεί το stick και γίνεται αναγνώριση αν υπάρχει εγκυμοσύνη. Το κλασικό. Το κλασικό είναι το τεστ εγκυμοσύνης. Ο άλλος ο τρόπος είναι να πάει σε χημείο, να γίνει ανάλυση αίματος για β' χορειακή.
Αυτό είναι μεγάλη διαδικασία και αυτό. Η πιο εύκολη είναι αυτό με το φαρμακείο. Που υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που είχα διαβάσει ότι πολλές φορές μπορεί να γίνει και λάθος με αυτό. Μπορεί. Μπορεί και αυτό. Μπορεί, αλλά αν το επαναλάβεις 2 ή 3 φορές και δεις ότι είναι θετικό, λογικά κάτι θα υπάρχει. Αν γίνει η επανάληψη εκτός της μιας φορά, γιατί όταν κάποια, ειδικά όταν δεν το περιμένει κιόλας και το δει και παθεί σοκ, θα θέλει να το ξανακάνει ξανά και ξανά. Ναι, σίγουρα. Εσείς έχετε δει πάρα πολλά εκεί πέρα που είστε καθημερινά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι φάρμακα, χωρίς να μας πείτε επακριβώς τις ονομασίες, δηλαδή υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να χορηγηθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, θα έλεγα. Που... Βεβαίως. Αρχικά χορηγούμε φολικόν οξύν, γιατί το φολικόν οξύν χρειάζεται για την ανάπτυξη του εμβρίου και την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης του εμβρίου. Αν μια κοπέλα σχεδιάζει μια έγκυος με τον σύντροφό της, τότε είναι καλά να ξεκινήσει φολικόν οξύν 2-3 μήνες πριν. Α, δηλαδή πριν καν. Πριν καν μείνει έγκυος. Τώρα, αν μείνει έγκυος και δεν έχει ξεκινήσει, πάει στο γυναικολόγο της, γράφει της τη φαρμακευτή αγωγή, την οποία συνεχίζει περίπου μέχρι 18 εβδομάδες. Τώρα, αν μια κοπέλα δεν μπορεί να τρώει πολύ φαγητό, ζαλίζεται, τότε υπάρχουν και πολλοί βιταμίνες που μπορείς να δώσεις. Και κάποια άλλα συμπληρώματα διατροφής που σίγουρα είναι χρήσιμα. Μιας και μας λέτε εδώ για χρήσιμα πράγματα, αφότου μια κοπέλα αντιληφθεί, καταλάβει, το νιώσει, το διαπιστώσει ότι είναι έγκυος, ποιες είναι οι συμβουλές που μας δίνετε? Θυμάμαι και στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα ρωτήσει και έτσι σας ξαναρωτώ, γιατί είναι ωραίο να μας δώσετε κάποιες συμβουλές δώρο από εσάς για εμάς που θέλουμε να μάθουμε, που θέλουμε να πούμε κι εμείς σε πολλές φίλες μας που περιμένουν και ένα παιδάκι. Ποιες συμβουλές δίνετε σε μια νεαρή εγκυμονούσα? Γιατί μια κοπέλα, όπως η ξαδέρφη μου, που έχει κάνει και 2, 3 και 4 παιδιά, πάνω κάτω ξέρει. Μη σας πω, από το πρώτο παιδί, στο δεύτερο και στο τρίτο, ήδη ξέρει τι να περιμένει, ξέρει τι να προσέξει, ξέρει ότι δεν πρέπει να παίρνει απότομα τα πράγματα από κάτω, δεν ξέρει ότι δεν πρέπει να σκύβει πολύ. Και έτσι ο γιατρός μας σήμερα θα δώσει συμβουλές σε εσάς και θα μας πει έτσι πράγματα. Γι' αυτό καλό είναι να σηκώσετε λίγο τον ήχο της τηλεόρασης για να ακούσετε αυτά που έχει να μας πει. Ωραία. Καταρχήν, λέμε σε μια κοπέλα να προσέξει τη διέτα της. Οπότε, της λέμε μπορεί να τρώει κρέας, μπορεί να τρώει ψάρι. Το κρέας καλύτερα να είναι άπαχο και να μπαίνει στην κατάψυξη 3-4 μέρες. Γιατί στην Κύπρο έχουμε, δεν ξέρω την Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο έχουμε κατά 60% τοξόπλασμα στα εγωπρόβατα. Οπότε με το να μπει στην κατάψυξη το κρέας, καταστρέφονται και τα παράσιτα. Και όταν το ψήνει, να είναι καλοψημένο. Δηλαδή, όχι να τρώει το λεγόμενο medium to rare, ούτε και steak tartare, γιατί δεν είναι καλό. Γιατί μπορεί να πάθει κάποια μόλυνση. Ψάρι σίγουρα μπορεί να τρώει, αλλά καλύτερα τρώει μικρά ψάρια τοπικής αγοράς, τσιπούρα, λαβράκι, να αποφεύγει τα μεγάλα ψάρια, γιατί αυτά ζουν πιο πολλούς μήνες ή χρόνια και καταπίνουν κάποιο υδράριο που υπάρχει στο θαλασσινό νερό. Συστήνουμε επίσης να τρώει γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά, αλλά να αποφεύγει το πολύ άλλα στα χαλούμια, στην αναρή, αν τρώει αυτά, να τρώει σαλάτες, αλλά να είναι καλά πλημμένα τα λαχανικά και αρκετά φρούτα. Τώρα, αν βγει έξω από το σπίτι της, πάει σε εστιατόριο, πάει σε ξενοδοχείο, καλύτερα λίγο προσοχή με τις σαλάτες. Γιατί σημαίνει... Ναι, γιατί συνήθως όχι όλα και δεν θα κρίνουμε ούτε θα κατακρίνουμε, αλλά άλλο να την πλύνεις εσύ τη σαλάτα στο σπίτι που θα την κάνεις και μια και 2-3 φορές έτσι να καθαρίσουν το χώμα, να φύγει από το μαρούλι και αυτά, και άλλο απλά να τις κάνεις ένα έτσι εύκολο ξεπλυμάκι. Υπάρχουν πολλοί έλεγχοι τώρα τελευταία. Είναι η μανία που έχω εγώ όταν είναι να πω να φάω κάπου, πω. Δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατρέ, τι παθαίνω. Δηλαδή, από το πιο απλό δηλαδή, αυτό, και τώρα που το αναφέρνω, είμαι σίγουρος ότι πολλοί εκεί έξω, γιατί μας βλέπουν αρκετοί τηλεθεατές, γιατί έχω μανία εγώ με τα νούμερα τηλεθεατής, κάθε μεταλλέχω, βλέπω τι πάει πιο καλά, πού έχουμε πέσει, ποια ώρα έχουμε πέσει, και αυτό φαίνεται και από τις διαφημίσεις που μας βάζουν, γιατί πριν αρχίσει η εκπομπή έχουμε πολλές διαφημίσεις και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Όταν πολλοί εκεί έξω ήθελα να πω ότι θα συμμεριστούν αυτό που θα πω, δηλαδή μπορεί να πω σε ένα εστιατόριο ακριβό και να παραγγείλω φαγητό και να νιώσω ότι εκεί πέρα τον καρσόνι που θα έρθει να μου φέρει το φαγητό είναι καταδρομένο στο μέτωπο που είναι φυσιολογικό αυτό
Και να το δω αυτό, να δω εκεί πέρα το παιδί να είναι ιδρωμένο στο μέτωπο και να τρέχουν και να μου φέρει το φαγητό και να μην ακουμπήσω κάτι, γιατί εγώ από το παρανοϊκό μου μυαλό θα νιώσω ότι ο ιδρώτας του θα πέσει στο φαγητό. Και μου έχει τύχει, ξέρεις πόσες φορές μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Μου έχει τύχει να πάω και σε γύρο να πάρω το γύρο να πληρώσω, να δω ότι κάποιος που το κάνει. Που σου λέω είναι φυσιολογικό, αλλά εγώ είμαι τον άκρον ότι όταν παρουσιάζεσαι σε κάπου και να ιδρώσεις πρέπει να έχεις ένα χαρτί και να το κάνεις. Και η ευγένεια που με διακατέχει σαν άτομο, μια φορά είχα πει σε κάποιος, σε παρακαλώ, του λέω, για να μπορέσω να φάω τουλάχιστον σκουπί σου λίγο. Και αυτές είναι οι πληροφορίες που σας λέω έτσι για να τις πούμε, ότι πραγματικά, ειλικρινά, αλήθεια μου έχει τύχει. Και αυτό μου έχουν τύχει πολλά, αλλά έχω μανία και ξεκινήσαμε με αυτό ότι πρέπει. Τα προσέχουν πάρα πολύ. Είναι ειδικά στις σαλάτες, ειδικά οι εγκυμονούσες μας εδώ στην Κύπρο, που τα ποσοστά έχουν πέσει, έχουν αυξηθεί. Μένουν περισσότερο τώρα. Τελευταία χρόνια ίσως να αυξάνονται. Αλήθεια. Γιατί σε κάποια εποχή νομίζω είχαν φοβηθεί λίγο με την οικονομική κρίση, σου λένε τι θα κάνουμε. Τώρα υπάρχει μια ανάκαμψη, ίσως και τώρα με το ΓΕΣΥ. Να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλάξουν τα δεδομένα. Τώρα με το ΓΕΣΥ μακάρι να αλλάξουν, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν και πολύ ακριβά εμβόλια που δεν τα επιχορηγά το ΓΕΣΥ. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, γιατί υπάρχουν οικογένειες και μιας και είμαστε στο ΣΜΑΙΛ που έχουν πολλά παιδιά που δεν τους χορηγάνε τις εμβόλια ακριβά και ακούω κάτι αριθμούς τρελούς για εμβόλια και λέω και εγώ πραγματικά μια κοπέλα που έχει παιδιά πώς θα τα πληρώσει αυτά και δεν τα βγάζει και πέρα. Θέλω να συνεχίσω και να σου κάνω, γιατρέ, και άλλες ερωτήσεις. Αφού διαγνωστεί, το έχουμε πει, με τη διατροφή της, έχεις να μας πεις κάτι άλλο? Να συμπληρώσω ότι μια κοπέλα δεν πρέπει να τρώει πολλά ζυμαρικά στην εγκυμοσύνη. Αυτό δεν το ήξερα εγώ. Γιατί τα ζυμαρικά περιέχουν άμυλο και αυξάνει τον κίνδυνο να αναπτύξει διαβήτη. Ειδικά μια εγκυμονούσα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που μας βλέπετε, που τρώει ασταμάτητα, παστίτσιο το λένε στην Ελλάδα, εμείς το λέμε μακαρόνια του φούρνου, το τρώει έτσι ασύστολα που λέμε, δηλαδή συνεχώς. Είναι από τα αγαπημένα πιάτα και έτσι πεινάσαμε τώρα. Εντάξει, θέλει προσοχή. Όλα με μέτρο, μπορεί να τρώει κανείς και μακαρόνια και πατάτες και... Μπορεί να τα τρώει, αλλά μας εννοείται εδώ να μην τρώει τόσο... Να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Και γενικά να τρώει μικρές συχνές μερίδες, ώστε να μην... αυξάνονται και οι εκκρίσεις του στομάχου, να αποφεύγει λίγο τα όξινα, τα πικάντικα φαγητά, λεμόνια, πορτοκάλια, αυτά, για να μην έχει παλινδρόμηση και προβλήματα. Τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει μια εγκυμονούσα? Εντάξει, εφόσον πάει στο γυναικολόγο διαγνωστή εγκυμοσύνη, λογικά θα δει τον γυναικολόγο της ακόμα μια-δύο φορές, μετά θα τον επισκεφτεί στις 10-11 εβδομάδες, θα μετρήσει ο γυναικολόγος το μήκος του μωρού, το κεφαλουραίο μήκος, από την κεφαλή στον πισινό που λέμε. Και αυτό θα καθορίσει πόσο εβδομάδων είναι και θα πάρουν αίμα για να ανάλυση της β' χορεγής και του ΠΑΠΕΙ. Πότε είναι ένα πράγμα που με το που αντιληφθεί μια γυναίκα ότι είναι έγκυος, το πρώτο πράγμα που θέλει να μάθει είναι το φύλλο του μωρού. Πότε μπορεί να το καταλάβει ο γιατρός? Βέβαια, μια μανούλα έχει αισθηχτό περίπου τι θα κάνει, αλλά και πάλι, όταν έρθει σε εσάς, πότε μπορείτε να της πείτε τι φύλλο έχει το μωρό? Εντάξει, συνήθως εκεί που κάνεις τη διάγνωση του φύλλου είναι στο δεύτερο τρίμηνο. Εκεί θα πεις ξεκάθαρα, είναι και μέρος του σκάν, να πεις το φύλλο. Στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να υπολογίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτο. Καμιά φορά νομίζω ότι βλέπεις κάτι μεταξύ των ποδιών του μωρού, ότι είναι αγοράκι και τελικά βγαίνει κοριτσάκι. Άλλες φορές νομίζεις βλέπεις κοριτσάκι και είναι αγοράκι. Γιατί το φύλλο ακόμη διαμορφώνεται στο πρώτο τρίμηνο. Μια χαρά. Μια άλλη ερώτηση που θα σας κάνω είναι... Λοιπόν, αυτή κι αν είναι καλή ερώτηση, έτσι που είμαστε και λίγο πιο αργά, είναι κατά τη διάρκεια μια κοπέλα δηλαδή, όταν περιμένει παιδάκι, έχω κάνει 140, σήμερα δεν πειράζει, αρκεί που το διορθώνω, μια κοπέλα όταν περιμένει παιδί, μπορεί να έχει και σεξουαλική επαφή με τον άντρα της? Εντάξει. Κατά τη διάρκεια, γιατί ακούγεται ότι μπορεί τον πρώτο καιρό, άλλοι λένε λίγο πριν φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δηλαδή ποια είναι η αλήθεια?
Εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου ενδιάμεσα. Ναι. Οπότε στα αρχικά στάδια, μόλις φανεί η καρδούλα, λέμε καλύτερα αποφυγή να έχουν επαφή μέχρι να πέρασει το σκάν του πρώτου τριμήνου, 11 με 13 εβδομάδες. Γιατί μία στις πέντε εγκυμοσύνες μπορεί να μην προχωρήσουν και να μην επιρρύπτει ο ένας τον άλλο ευθύνες, επειδή κάναν έρωτα ότι χάθηκε η εγκυμοσύνη. Τώρα, μετά από αυτό, αν δεις ότι δεν υπάρχει αιμορραγία, δεν είναι χαμηλός ο πλακούντας, δεν έχει κοντό τράχυλο ή κάτι, μπορούν να έχουν επαφή. Και λέγεται μάλιστα ότι και οι κοπέλες που έχουν επαφή στην εγκυμοσύνη είναι πιο ευκολογέννητες. Να γεννήσουν πιο εύκολα. Ναι. Μας έχεις πει τόσα καλά πράγματα. Είσαι ένας από τους καλύτερους μας εδώ πέρα. Σε έχουμε δει και πέρσι και μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα οι τηλεθεατρίες μας για εσάς. Ευχαριστώ. Βέβαια, καθημερινά εκεί πέρα βλέπεις πάρα πολύ κόσμο. Έχετε κάνει τρομερή δουλειά. Εγώ ξέρω και τον πατέρα σου έχει γεννήσει τα περισσότερα. Είμαστε πέντε, έχει γεννήσει τους τρεις. Από τους πέντε είναι πολύ καλός άνθρωπος και έτσι αντιμετωπίζεται καθημερινά εκεί πέρα και πιάνετε τον παλμό και τις δυσκολίες του κόσμου. Έρχονται εκεί πέρα και βλέπετε τα 1002. Θέλω να μου πείτε πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε 3 λεπτά. Ας σου κάνω έτσι ακόμη μία απορία. Εδώ στην Κύπρο κάνουν τρίδημα, τετράδημα. Υπάρχουν, αλλά είναι πιο σπάνια. Πιο σπάνια. Ναι. Εκτός αν προηγηθεί τεχνική τη γονιμοποίηση, τότε μπορεί να κάνουν και τρίδημα και τετράδημα και πεντάδημα. Αλήθεια, μπορεί μια 1000 να χωρέσει 5 άτομα, από όπου φαντάζομαι. Μπορεί να χωρέσει. Αλλά από μόνη της μια κοπέλα μπορεί να πάει μέχρι δίδυμα, τρίδημα. Από μόνη της μπορεί να πάει και τρίδημα. Το έχουμε δει συχνά αυτό στην Κύπρο. Μεμονωμένα περιστατικά. Μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχει κάτι που έχετε δει και σας εντυπωσίασε τελευταία στην Κύπρο που είστε εδώ? Ότι όλο και πιο νεαρά ζευγάρια έρχονται σε εγκυμοσύνη. Δηλαδή δεν βλέπω μεγάλα προχωρημένη ηλικία να έρχονται. Βλέπω και αυτά δηλαδή, αλλά βλέπω και πιο νεαρά ζευγάρια να έρχονται, που είναι θετικό. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που έρχονται για αποβολές και για τέτοια και τους προσπαθείτε εσείς να τους πείσετε ότι δεν... Εντάξει, καταρχήν το θέμα αναποβολής είναι και ένα ηθικό θέμα. Ναι. Εγώ ιδίως δεν κάνω ούτε αποβολές ούτε εκτρώσεις. Τώρα, αν ένα μωράκι έχει μία ανομαλία και δεν μπορεί να επιβιώσει... Αυτό ναι, μπορείτε να το κάνετε. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά είναι κάποια θρησκευτικά ηθικά διλήμματα για τα που οποία... Που σας αφήνουν έτσι, που δεν σας το επιτρέπουν ιδεολογικά και ψυχικά να το κάνετε. Ναι. Και είναι πολύ καλό αυτό να το λέμε. Γι' αυτό πολλές φορές λέω και ξαναλέω και λέω και στους τηλεθεατές και στις τηλεθεατρίες, λέω και από προσωπικές μου εμπειρίες με φίλες μου ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ακούμε τόσα πολλά. Καθημερινά που χρειάζεται προσοχή. Για να μην υπάρχουν όλα αυτά μετά τα δύσκολα που δεν μπορούν να λυθούν. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Που ήρθες πάλι εδώ πέρα, που άφησες τις δουλειές σου για να είσαι στο χαρούμενο σπίτι. Γιατί σου είπα, ο λόγος που τον φέρνω εδώ πέρα είναι ότι είναι εύστοχος, ξέρει τι του γίνεται, ξέρει τι μας λέει, δεν μας λέει παραπάνω από όσα πρέπει, μας λέει έτσι πράγματα to the point. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και που ήρθες και που κάνετε έτσι πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Είστε εκεί πέρα μια γκάμα που μπορεί να έρθει κάποιος και να περάσει πάρα πολύ καλά. Και μιλάω και για την αδερφή σου, την Έλλη, που με βοήθησε έτσι πριν 3-4 χρόνια να χάσω έτσι 7 κιλά, γιατί τα είχα κοψεί όλα έτσι με απλές λύσεις που με έχει βρει και να της δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ. Γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Και αφού δώσεις εσύ χαιρετισμούς στην Έλλη, εγώ θέλω να δώσω σε εσάς. Θέλω να σας πω καλό βράδυ. Θέλω να σας πω ότι αν κρυώνετε να σκεπάζεστε. Θέλω να σας ευχηθώ καληνύχτα και να σας ευχηθώ και την επόμενη σας μέρα το πρωί να περάσετε καλά. Να είστε προσεκτικοί, να αγαπάτε όσους είναι δίπλα σας, να τους σέβεστε, να τους μιλάτε όμορφα, γιατί σήμερα είμαστε καλά, αύριο μπορεί να γίνει κάτι. Εύχομαι να είμαστε πάντα καλά, να είστε κι εσείς καλά, να είμαστε κι εμείς εδώ καλά και όλοι όσοι μας παρακολουθούν και αυτοί που δεν μας παρακολουθούν και αυτοί να είναι καλά. Φιλιά πολλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.